Περνάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε την αντίθετη, αν θέλετε, όψη των πραγμάτων. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου, τον κύριο Μανώλη Μαρκόπουλο, να μιλάει για τα ξενοδοχεία, για τις προσδοκίες, για τις προθέσεις των ξενοδόχων δηλαδή, για τα προγράμματα ενίσχυσης τα οποία έρχονται κτλ. Κτλ. Και για ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με τις επαναπροσλήψεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Αλλά τώρα θα πάμε να δούμε την αντίθετη έτσι, όψη του νομίσματος. Θα πάμε στους εργαζόμενους. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, με αφορμή την παρουσία σήμερα, την έκκληση για την παρουσία στην κινητοποίηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στις 5 στο Εργατικό Κέντρο της Ρόδου. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρόεδρο. Γνωρίζω έτσι εκ προημίου ότι από πίσω του έχει ενισχύσεις. Εάν κάτι δεν μπει καλά, ο πρόεδρος θα έρθουν ενισχύσεις από πίσω. Λοιπόν, οπότε καλησπέρα πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασης. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα, για άλλη μια φορά. Όντως σήμερα είναι η κινητοποίηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μια κινητοποίηση που στηρίζεται σχεδόν από το σύνολο των σωματείων του Εργατικού Κέντρου και από το ίδιο το Εργατικό Κέντρο. Έρχεται την περίοδο που ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά έρχεται και δύο μέρες μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον νέο εργασιακό νόμο, ο οποίος με ένα τίτλο είναι ο νεκροθάφτης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, κύριε Χατζιώαννη. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε και εσείς διαβάζοντας τον νόμο ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή πολλά από τα δικαιώματα διεκδικήσεις ζωής για τους εργαζομένους απειλούνται, δηλαδή πέρα από την ανάγνωση που κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια ανάγνωση και έχει λανσάρει ένα κείμενο το οποίο λέει ότι ενισχύεται ο εργαζόμενος. Αντί εμείς ο τίτλος που βάζουμε είναι όχι μόνο δεν ενισχύεται η θέση των εργαζομένων, απλά αποδυναμώνονται και ενισχύεται, γίνεται παντοδύναμος πλέον εργοδότης μέσα από αυτό. Δηλαδή ό,τι κυνηγούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και την αδήλωτη εργασία και τις υπερορίες στις απλήρωτες και, την εργασία την Κυριακή και όλα αυτά έρχεται και τα κάνει νόμιμα μέσα από αυτό το νομοσχέδιο και δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να είμαστε έρμεο στις ορέξεις και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργοδότη. Αυτό σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου, ότι και η κυριακάτικη αργία σε μια μεγάλη κατηγορία επαγγελμάτων ανοίγει, εξαλείπεται, φεύγει από το λεξιλόγιο πλέον για αυτούς τους κλάδους, αλλά και οι υπερορίες θα είναι απλήρωτες. Με τι αποτέλεσμα αυτό? Μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και αύξηση της ανεργίας. Γιατί εάν ο εργοδότης καλύπτεται από τον ένα εργαζόμενο για 15 ώρες την ημέρα, δεν θα αναγκαστεί να κάνει πρόσληψη και να βάλει άλλο εργαζόμενο στην ίδια θέση. Οπότε με έναν εργαζόμενο ξεζουμίζοντάς το στην ουσία, για τις μήνες που έχει δουλειά μέσα στον εξάμηνο, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Και το ερώτημα 1 για την περιοχή μας, κύριε Χατζιωάννου, είναι εύλογο. Εμείς είμαστε εποχιακά επασχολούμενοι. Τους 5 μήνες που θα δουλεύουμε, θα έχουμε παράταση του ωραρίου μας και θα μαζεύουμε ημέρες και ώρες για να τις πάρουμε σε ρεπό. Πότε? Όταν θα κλείσει το ξενοδοχείο και θα είμαστε στην ανεργία? Είναι ένα σημαντικό ερώτημα που βάζετε και ένα πρόβλημα, έτσι. Στο για να κάνει με την εποχικότητα, δηλαδή, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ρόδο, στα νησιά. Εποχιακά εργαζόμενοι είναι όλοι. Το 99%. Το 99% από τους 50.000 εργαζόμενους ή 40.000 εδώ στην περιοχή μας είμαστε εποχιακά απασχολούμενοι. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα με απασχολεί τους 5 μήνες, 12 και 13 ώρες και τι όταν θα είμαι στην ανεργία θα μου τους πληρώσει? Αποκλείεται. Δεν αναφέρει που να μου σκέφτεται ότι πρέπει να πληρωθούν αυτές οι ώρες. Το μόνο που αναφέρει ότι συμπληρώνονται με ρεπό ή με άδεια. Έτσι αλλιώς η με ένα σύμβαση μου λίγη. Τι θα γίνει? Έχει πάρα πολλά. Όπως σας λέω, καταργείται στην ουσία η κυριακάτικη αργία για μία σειρά κλάδων εργαζομένων. Μας αναφέρει μόνο χαρακτηριστικά για το σκυρόδερμα, θα σας πω. Δηλαδή για τα λατομεία. Ωραία. Το σκυρόδερμα, τον πετόν, ποιος θα το ρίξει? Ο οδηγός μπετονιέρας μόνος του? Δεν θα δουλέψει οικοδομή? Δεν θα δουλέψουν όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι συνακόλουθα της οικοδομής και τα συμπαρασύρει μαζί της? Άρα λοιπόν μιλάμε ότι οι μισοί και πλέον εργαζόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα στην κυριακάτικη αργία. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, το έχετε ξεσκονίσει δηλαδή το εργασιακό νομοσχέδιο, έτσι, και φαντάζομαι ότι έχετε κάνει και το αυτονόητο, έχετε δώσει την πληροφόρηση ή την ενημέρωση και στους υπόλοιπους, είτε βουλευτές είναι αυτοί του συγκυβερνώντος κόμματος, είτε της αντιπολίτευσης. Κύριε Χατζιωάννου, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται από 120 σελίδες.
Εμείς μαζί με το νομικό τμήμα της ΓΕΣΕ από την πρώτη μέρα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε σημεία-σημεία. Εμείς δεν ζητάμε, και όποιος νομίζει ότι το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί είναι γελασμένος. Πάμε λοιπόν με τη βάση ότι εμείς δεν ζητάμε την κατάργηση του νομοσχεδίου, γιατί μέσα σε αυτό, για να λέμε πάντα την αλήθεια όπως τη λέμε και να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες είναι θετικές. Εμείς έχουμε επισημάνει λοιπόν τα αρνητικά στοιχεία και θα έρθουμε με αντιπρόταση μέσα από το νομικό τμήμα της ΓΕΣΕΕ για να καταθέσουμε στην κυβέρνηση, αφού μας ζήτησε να είμαστε σε διαβούλευση εντός 15 ημερών, τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν και τις θέσεις μας. Αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και σε όλη την κυβέρνηση, μέσα από τα email που θα στείλουμε και τις επιστολές, και θα τους τονίζουμε ξεκάθαρα τα συγκεκριμένα σημεία που θεωρούμε και είναι όντως καταστροφή για κεκτημένα δικαιώματα χρόνων για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σήμερα, αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με την αποδοχή δηλαδή της περίφημης της υποχρεωτικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους ξενοπαλίλους. Ήταν και είναι μια κατάκτηση η οποία αξίζει κανείς να την αναφέρει, κύριε Πρόεδρε. Σωστά, και ευελπιστούμε την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε και ο Πρόεδρος ο Θανάσης Σταμούλης, να έχουμε και εμείς θετικές εξελίξεις και η δική μας τοπική συλλογική σύμβαση να γίνει υποχρεωτική. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτές τις προσπάθειες, ώστε μέσα από αυτό τουλάχιστον να διασφαλίσουμε όλα τα κεκτημένα, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Ένα, και πάμε σε αυτό. Λέξη. Τι γίνεται στις επαναπροσλήψεις, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, πώς έχουν τα πράγματα? Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή όντως εύλογη αγωνία, διότι βάσει τη συλλογική τοπική σύμβαση που έχουμε υπογράψει, μέχρι τις 25 Μαΐου πρέπει να επιστρέψουμε όλοι στη δουλειά μας, αυτή που έχουμε κάνει αίτηση επαναπρόσληψης. Η πλευρά των ξενοδόχων, ορισμένοι βέβαια, το ερμηνεύουν διαφορετικά. Το ερμηνεύουν ότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα αυτό, ήταν μέχρι 25 Μαρτίου και έπρεπε να με ξαναρωτήσεις για να ξαναδώ αν θα πάω στη δουλειά. Συνεννόηση, γιατί εμείς έχουμε μάθει μέσα από το διάλογο να βρίσκουμε τις λύσεις. Με τον κύριο Μαρκόπουλο, που τον είχατε προηγουμένως στην εκπομπή σας, συζητήσαμε κάποια θέματα να εξαλειφθούν αυτές οι διαφωνίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι να μην βιάζονται οι φίλοι ξενοδόχοι να απολύουν κόσμο και ειδικά μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην περιοχή της Ιξιάς, δεν λέω ονόματα, το επόμενο διάστημα θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να τα έχουν όλα δικά τους. Δεν μπορούν να έχουν γενναίες κρατικές επιχορηγήσεις, να αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημά τους αυτοί και να αφήνουν τους εργαζόμενους να πεινάσουν. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε εδώ, έχουμε τα δικά μας όπλα για να αντοκρούσουμε τις δικές τους θέσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει και έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Όλοι περιμένουμε να ανοίξει η σεζόν επιτέλους και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Να μην εκμεταλλεύονται όμως σε καμία περίπτωση τον εργαζόμενο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν, κύριε Χατζημάνη. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μια εκκρεμότητα που έχει να κάνει και με τα έσημα από την περασμένη χρονιά. Εδώ, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας? Εδώ, κύριε Χατζηγιάννου, συνεχίζεται η κοροϊδία δυστυχώς. Έχουν εμφανιστεί σε κάποιους, αλλά στην πλειοψηφία οι άνθρωποι που ήταν στο εργάνη και στην αστολή δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα τα ένσημα. Το αποτέλεσμα είναι, για μία κατηγορία θα πω, οι έγκυες, οι συναδέλφισσες, αυτή τη φλασιολογία και έχουν γεννήσει, να κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομά τους γιατί δεν εμφανίζονται τα ένσημα. Καθημερινά παίρνουμε τη διαβεβαίωση ότι αύριο θα εμφανιστούν τα ένσημα μέσα στο σύστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένα κράτος σε κοροϊδεύει, γιατί μας κοροϊδεύει, αυτή είναι η αρμοδιότητα του κράτους, γιατί τα ένσημα αυτά πρέπει να εμφανιστούν από το κράτος. Τι θα κάνει ο εργοδότης με το νέο νομοσχέδιο που τον ελευθερώνει και του δίνει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει το επόμενο διάστημα? Να είμαστε σε μια άλλη χώρα και να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτούς όπως το καταθέσανε, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε τόσους νόμους οι οποίοι στο προηγούμενο διάστημα, στον ιδιωτικό τομέα, κυριαρχούσε η ζούγκλα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι η ζούγκλα αυτή δεν θα επιτρέψουμε να γίνει νόμιμη. Θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, κύριε Χατζηγιάννου. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε, και ελπίζω πραγματικά οι εργαζόμενοι να είναι παρόντες σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μέσα από τη δυναμική των κινημάτων αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι, από το σπίτι. Με απουσία κανείς δεν ωφελήθηκε ποτέ. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτό ήθελα να πω και με την ευκαιρία σας ευχαριστώ να έρθουν οι εργαζόμενοι, γιατί και εμείς θέλουμε δύναμη από αυτούς. Εάν δεν υπάρχει δυναμική στους δρόμους και κάνουμε κριτική μέσα από το ίντερνετ και από τους καναπέδες, το αποτέλεσμα είναι αυτό το νομοσχέδιο και ακόμα και άλλα χειρότερα. Οπότε λοιπόν, ας έρθουν να ανατρέψουμε από τον δρόμο τις όποιες προθέσεις της κυβέρνησης και τα όποια νομοσχέδια είναι εναντίον μας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Τώρα πάμε σε κάποια ερωτήματα τα οποία έρχονται για την Κάλυμνο. Οπότε ανοίγει η εστίαση. Κοιτάξτε, η Κάλυμνο είναι στο κόκκινο, δηλαδή. Έτσι. Έχουμε καθολικό lockdown στην Κάλυμνο. Πρέπει να τρέξει αυτή η διαδικασία των εμβολιασμών για να ανοίξει η εστίαση. Και μετά δεν περιμένουμε καμία απόφαση σήμερα. Δηλαδή, εννοώ οι αποφάσεις των λοιμοξιολόγων, αλλά και οι προτάσεις ουσιαστικά έχουν αποτυπωθεί. Οπότε υπομονή θα πρέπει να κάνετε στην Κάλυμνο. Καταλαβαίνω την πολύ μεγάλη αγωνία που έχει ο κόσμος, οι επαγγελματίες δηλαδή, περιμέναν πόσο καιρό να ανοίξουν. Καταλαβαίνω τις συνέπειες που έχουν να κάνουν ουσιαστικά και με την δυναμική του νησιού, αλλά εδώ τα λάθη, η ολιγορία, η απροσεξία και ας μην κρύψω τα λόγια μου. Καμιά φορά και η ανοησία δηλαδή, έτσι, οδήγησε σε αυτά τα τραγικά περιστατικά. Εδώ είχαμε τέτοια ζητήματα. Και παραλαμβάνω ότι όσο και να πιστεύει κανείς, το Θεό δηλαδή, όσο και αν πιστεύει κανείς και να είναι πολύ κοντά στην Εκκλησία, είναι άλλο η πίστη, είναι άλλο η επιστήμη. Αυτό δεν έγινε σαφές. Και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα με συνέπεια τώρα να τρέχουν όλη την τελευταία στιγμή και για τα παιδιά, τα οποία προφανώς μακάρι το Υπουργείο να βρει λύση, γιατί πρέπει να βρει λύση, δηλαδή έχει να κάνει και με την λιγορία των, ή την, αν θέλετε, την έλλειψη υπευθυνότητας από τους μεγαλύτερους που κινδυνεύουν να την πληρώσουν τα παιδιά τώρα. Στις πανελλαδικές εξετάσεις που δεν έχουν διαβάσει, που δεν έχουν πάει παρά μόνο 2 μήνες στο σχολείο, που τα παιδιά της τρίτης λυκείου που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι παιδιά που 1,5 χρόνο, περίπου ένα χρόνο δηλαδή και κάτι, 1,5 χρόνο περίπου, βιώνουν αυτή η ιστορία της πανδημίας δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις των παιδιών. Έτσι, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα εργασιακά, διότι από τη μία έχουμε το εργατικό κέντρο της Ζόδου, από την άλλη έχουμε το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, πάρα πολλά εργατικά σωματεία που ακολουθούν μία άλλη προσέγγιση και έναν άλλο τρόπο διαμαρτυρίας. Λοιπόν, είχαμε χθες, 13 του Μάη, συλλαλητήριο στην πλατεία Κύπρου. Συμμετείχαν το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, το Σωματείο Εργαζομένων Αμίλια Μάρε, το Σωματείο Εργαζομένων Μιραμάρε, το Σωματείο Εργαζομένων Σέρατον, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΤΕΔΕ, GTS 12 νήσου, πρώην δηλαδή ΠΕΠ ΟΤΕ, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ρόδου. Λοιπόν, οπότε είχαμε αυτές την κινητοποίηση για όλα τα θέματα εργασιακά και όλα απασχολούν την κοινωνία και θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Γιωρούκογλου, την κυρία Ντέπη Μιχαηλίδη, τον κύριο Χάρη Μπαρό, Θεανό Κουντούρη, Μιχάλη Τσουρούτης ήταν ομιλητές έτσι, σε αυτή την κινητοποίηση. Εμείς θα ακούσουμε ένα ποτπουρί κάποιες από τις απόψεις που τέθηκαν, τις ομιλίες που ακούστηκαν. Και τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Οι ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα πάντα έφεραν ανατροπές και στο δημόσιο. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με σταθερό εργάσιμο χρόνο αφορά όλους τους εργαζόμενους και δεν θα σταματήσουμε να το διεκδικούμε. Συνεχίζουμε μαζί, σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενάντια στην ιστορική πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους. Πρωτοφωνάζουμε ενωμένοι, κάτω τα χέρια από το αιματοβαμμένο οκτάωρο. Όσο και να προσπαθούν να επιβάλλουν συγκίνο κρεταφείου, το νομοσχέδιο για τη δεκάωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερορίες, το χτύπημα στα συνδικάτα και τις απεργίες δεν πρόκειται να περάσει. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου δίνει και σήμερα το παρόν. Απαντάμε όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή που διέρευσαν οι σκέψεις για το τερατούργημα της κυβέρνησης πως το νομοσχέδιο αυτό είναι για τους εργαζόμενους αιτία πολέμου. Το δηλώνουμε ακόμα μία φορά. Κάτω τα ξερά σας από το οκτάωρο. Κάτω τα ξερά σας από τα δικαιώματά μας. Κάτω τα ξερά σας από τα σωματεία μας. Η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο τραβηγμένες από τις διαρροές που είχαμε. Συνάδελφοι, εδώ και πολλούς μήνες τα σωματεία που καλέσαμε σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση ενημερώνουμε τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη, για αυτό που ετοιμάζει αυτή η κυβέρνηση.
Οργώσαμε πολλές φορές στις εργατογειτονιές και τα χωριά. Μιλήσαμε με εργαζόμενους, με άλλα σωματεία. Μιλήσαμε με τους συναδέλφους μας από τα ξενοδοχεία και τον επιστημισμό. Και μάλιστα το κάναμε αυτό έχοντας να αντιμετωπίσουμε εκτός από την κυβέρνηση και την εργοδοσία, την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και ορισμένων σωματείων εδώ της περιοχής, που το μόνο που λένε είναι «δεν ξέρουμε, δεν ακούσαμε, ας περιμένουμε». Συναντήσαμε ανάμεσα στους εργαζόμενους την αγωνία και την αγανάκτηση. Ο εργασίας ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή ένα αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα με τον τίτλο «Για την προστασία της εργασίας». Αντί για το ορθό, ένας ακόμα νόμος για το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Επιδιώκοντας να γυρίσει το ρολόι της ιστορίας 100 χρόνια πίσω. Την ίδια ώρα διαραίουν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου. Άρση εμποδίων στην επιβολή της δεκάωρης και δωδεκάωρης εργασίας και μάλιστα χωρίς επιπλέον αμοιβή ως υπερορία. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας αυτή την κινητοποίηση. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το ξέσπασμα της νέας καπιταλιστικής παγκόσμιας κρίσης, προσπαθεί να φορτώσει τα σπασμένα στον ελληνικό λαό, διαλύει όποια κοινωνική πρόνοια υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όπως είναι η δημόσια υγεία, για να εξασφαλίσει μεγάλα πακέτα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για να σώσει τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, όπως είναι εδώ πέρα στο νησί μας, το τουριστικό κεφάλαιο, οι ξενοδόχοι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την κρουαζιέρα, αφού υποτίθεται ότι την Κυριακή, όχι υποτίθεται, την Κυριακή περιμένουμε το πρώτο καζιρόπλιο να πιάσει το λιμάνι της Ρόδου, είναι το γνωστό δηλαδή της TUI, τον Main Shift. Το θέμα δεν είναι να πιάνουν κρουαζιερόπλια το λιμάνι, το θέμα είναι τι γίνεται με τους επιβάτες. Επίσης έχουμε μία εξέλιξη που δεν συνηθίζεται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το διατακτικό της απόφασης να γράφει αυτά τα λόγια, μεταξύ του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του Τσαμπαλάκη στην Πάτμο, δηλαδή ο Πέντες αποβάλλει το Τσαμπαλάκη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό και άλλα θέματα που θα δούμε αμέσως μετά.